Θα πάμε μία 20ετία περίπου πίσω, μία ιδιαίτερη χρονιά για μένα. Μιλάμε για το 2000-2001. Ξεκινάμε και είμαστε γύρω στις 12-14 ημέρες στον γκολφ στην Γλυφάδα και κάνουμε τις προπονήσεις μας τις πρωινές, όπου έχουν κύριο στόχο την βελτίωση της φυσικής μας κατάστασης. Και το απόγευμα είμαστε στο Ready, είναι δηλαδή το πρώτο στάδιο, πριν φύγουμε στο εξωτερικό, πριν φύγουμε στη Γερμανία, θυμάμαι, σε ένα απίστευτο μέρος έξω από το Μόναχο. Εκεί προβληματίστηκα, άρχισα να προβληματίζομαι, γιατί έβλεπα τον κύριο Γιάννη, τον κύριο Ματζουράκη, να κρατάει κάποιες αποστάσεις γενικότερα από όλους μας, αλλά και από εμένα. Και ήταν απόλυτα φυσιολογικό αυτό, γιατί ο άνθρωπος είχε να διαχειριστεί 25 πολύ δυνατές προσωπικότητες. Ξεκίναγε μία νέα χρονιά, όπου είχε στόχους, όνειρα, φιλοδοξίες. Έπρεπε να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα, το κύπελο, και καταλαβαίνω ότι τότε όμως δεν μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό, ανεξάρτητα που ήμουν 30 χρονών. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και να μπω στη θέση του. Και τον έβλεπα ότι κράταγε κάποιες αποστάσεις και από εμένα. Ένα γεγονός το οποίο με προβλημάτισε ιδιαίτερα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή εμείς οι ποδοσφαιριστές, όσο δυνατές προσωπικότητες και να είμαστε και όσο πρέπει η ψυχολογία μας να είναι σε υψηλά επίπεδα για να μπορέσουμε να καταφέρουμε πράγματα σε τόσο υψηλό επίπεδο, και μιλάω για το πρωτάθλημα, μιλάω για το Champions League, μιλάω για το Europa. Άλλο τόσο υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές μέσα σε μία χρονιά όπου έχουμε τρομερές ανασφάλειες και όπου βλέπουμε πράγματα όπου πραγματικά υπάρχουν μόνο μέσα στο μυαλό μας και μόνο μέσα στη φαντασία μας. Δεν τολμούμε να μπούμε στη θέση του προπονητή για να καταλάβουμε το πώς διαχειρίζεται ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, παρά μόνο κοιτάμε μόνο τον εαυτούλη μας. Έτσι έπραξα κι εγώ και πραγματικά άρχισα να προβληματίζομαι και να δημιουργώ διάφορα σενάρια μέσα στο μυαλό μου. Άρχισα να προβληματίζομαι για τη θέση μου, ενώ ήμουν ένας από τους βασικούς παίκτες και στην ομάδα και στην εθνική ομάδα, κάτι το οποίο με ενδιέφερε πάρα πολύ. Και άρχισα και έφτιαχνα σενάρια μέσα στο μυαλό μου. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας το πέρασα έτσι, με πολύ άγχος και αρκετή πίεση. Και όταν τελικά φτάσαμε στο δεύτερο στάδιο, που ήταν το κυρίως στάδιο για να πάμε στην, και πήγαμε στη Γερμανία, θυμάμαι ότι εκεί θα καθόμασταν γύρω στις 21 μέρες. Ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να είμαστε στο εξωτερικό και να προπονούμαστε. Και μένω σε μια διαδικασία και λέω, δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα τώρα εδώ, εγώ θα το περάσω έτσι, με όλη αυτή την ψυχολογική πίεση, με όλο αυτό το άγχος. Μου είχε δημιουργηθεί μια απίστευτη πίεση, νομίζω από το υπερβολικό θέλω. Και λέω, το καλύτερο που έχω να κάνω είναι, θα πρέπει να μιλήσω με τον coach για να δω τι ακριβώς γίνεται, έτσι ώστε τις επόμενες 20-21 μέρες να μπορέσω να το κάνω πράξη. Έτσι και έγινε. Κάποια στιγμή πριν ξεκινήσει το φαγητό μας, πηγαίνω και του λέω, κύριε Γιάννη, όταν τελειώσουμε το φαγητό, υπάρχει περίπτωση να σας δω για 5-10 λεπτά? Και μου λέει, και βέβαια Γιωργάκη, κάθισε σε εκείνο το τραπέζι και θα έρθω, άστε τα υπόλοιπα παιδιά να φύγουν, περίμενε με. Και οκ. Okay. Τον περιμένω, έρχεται, κάθεται απέναντί μου και αρχίζω και του λέω τώρα εγώ πράγματα όπου τα έβλεπα μόνο εγώ, πράγματα που ήταν μόνο μέσα στο μυαλό μου, και θυμάμαι ότι σε πολλά πράγματα δεν με διέκοψε ούτε μία στιγμή, και σε πολλά πράγματα από αυτά που του έλεγα, ότι θέλω να συνεχίσω να είμαι βασικό στον Ολυμπιακό, θέλω να διεκδικήσω τη θέση μου στην εθνική ομάδα, θέλω να μπορώ, αν μπορέσω, να κάνω το βήμα παραπάνω, οτιδήποτε, θέλω να με βοηθήσεις και να μου πεις τι χρειάζεται να βελτιώσω, σε τι χρειάζεται να δουλέψω περισσότερο, έτσι ώστε
να μπορώ να έχω όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσω τους στόχους μου. Σε όλη αυτή τη διάρκεια που τον απασχολούσα, τον έβλεπα ότι πολλές φορές γέλαγε κατά τα μουστάκια του, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά τον λέω ότι γέλαγε και λέω, προβληματίζομαι και λέω ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αντιμετωπίζει έτσι και ενώ εγώ του λέω τον πόνο μου, λέω την ανησυχία μου, πράγματα που με απασχολούν όλο αυτόν τον καιρό και αυτός τα αντιμετωπίζει έτσι. Λοιπόν, και από τη στιγμή που του λέω διάφορα πράγματα, διάφορους προβληματισμούς, γυρίζει και μου λέει τελείωσες. Τελείωσα κύριε Γιάννη, περιμένω να δω τι θα μου πείτε. Και μου λέει, Γιωργάκη μου, πηγαίνω πουθενά εγώ χωρίς εσένα. Και έχω μείνει άφωνος, παιδιά το θυμάμαι τώρα, έχω την εικόνα μέσα στα μάτια μου, δεν χρειάζονταν να μου πει κάτι άλλο. Σηκώθηκα, του έδωσα το χέρι, του λέω κύριε Γιάννη ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στο φαγητό, συγγνώμη που σας διέκοψα και έφυγα για να συνεχίσω να πάω στο δωμάτιό μου για να ξεκουραστώ γιατί την επόμενη μέρα είχαμε 3 προπονήσεις. Πραγματικά δεν περπάταγα στον δρόμο που πήγαινα για το δωμάτιο για το ξενοδοχείο. Ένιωθα ότι πέταγα. Και αν πριν εκτιμούσα, σεβόμουν αυτόν τον άνθρωπο μία φορά, τώρα αυτό γινόταν επί 5, επί 10. Και η αλήθεια είναι ότι από εκείνη την ημέρα, πέρα από τις προσωπικές μου φιλοδοξίες, έπαιζα και για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτή την ψυχολογική ντόπα που μου έδωσε και πραγματικά ήταν ένα 20ήμερο για εμένα προσωπικά τρομερό, με απίστευτη αυτοπεποίθηση, με τρομερή προσήλωση σε όλο αυτό που είχαμε να κάνουμε εκεί και μπήκανε πολύ καλές βάσεις. Είναι η χρονιά όπου αγγίζω τη μεταγραφή μου στη Λιόν. Ο φόβος μου, και η αλήθεια είναι ότι η λέξη φόβος είναι μία λέξη την οποία προσπαθώ να μην τη χρησιμοποιώ και να μην την έχω στο λεξιλόγιο μου, αλλά υπήρξε πραγματικά ο φόβος μου τότε ήταν ότι αυτό το μικρό, μεγάλο ενδιαφέρον της Λιόν ήθελα να το ξέρω εγώ, η οικογένειά μου, ελάχιστοι άνθρωποι μέσα στην οικογένειά μου και ο μάνατζερ μου. Κανένας άλλος. Και ήταν τότε που του είχα ζητήσει, τον παρακάλεσα, ότι επειδή έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να διαταράξει την ομάδα, βγαίνοντας και λέγοντας το τι συμβαίνει με μένα και τη Λιόν. Και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να βγει κάτι προς τα έξω χωρίς πραγματικά να έχω υπογράψει, κάτι το οποίο δεν έγινε. Σε ένα φίλο του δημοσιογράφου του αποκάλυψε αυτό το ενδιαφέρον της γαλλικής ομάδας και θυμάμαι ότι τη μία μέρα το απόγευμα ήταν η είδηση της ημέρας και την επόμενη μέρα το απόγευμα είχα εγώ το ατύχημα. Δεν είναι εύκολες στιγμές, δεν ήταν εύκολες στιγμές, αλλά πραγματικά δοξάζω τον Θεό που σήμερα είμαι γερός μου.